αυτό το σκάφος θα κινητοποιηθεί μόνο με επιχείρηση. Ανοιχτά της Κρήτης, όπου με ουσιαστικό ρεσάλτο εμπλό επιβιβάστηκαν στο Εστέλ δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε το ναυτικό και διπλωματικό θρίλερ που συνοδεύει τη νέα προσπάθεια διάσπασης του αποκλεισμού της Γάζας. Είμαστε αποκλεισμένοι όλοι πάνω στο πλοίο και ιδιαίτερα η ελληνική αποστολή. Αυτό το σκάφος δεν σταματάει. Όπως επιβεβαιώνει ο συντονιστής της αποστολής Βαγγέλης Πυσίας, μιλώντας στην Κρήτη TV, από το Εστέλ που βρίσκεται μία ανάσα από τη Γάζα, με τη συνδρομή ακτιβιστών από την Κρήτη στο εστιοφόρο που έπλεε ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης, κατάφεραν να επιβιβαστούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος και Δημήτρης Κοδελάς, που πλαισιώνουν την αποστολή. Πρέπει πρώτα να ευχαριστήσω την Κρήτη, τους κριτικούς. Το θρίλερ ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε στο Λονδίνο που βρισκόταν για την επιβίβαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε δεύτερο πλοίο με την επωνυμία ΤΟΒ, το οποίο βρισκόταν ανοιχτά της Κισάμου στα Χανιά. Ο καπετάνιος του ΤΟΒ ενημερώθηκε για την απαγόρευση απόπλου και οι βουλευτές αποβιβάστηκαν. Όμως ένα 24ωρο αργότερα έφτασαν με ιδιωτικό σκάφος στα διεθνή ύδατα, όπου έπλεε το Εστέλ. Να βγούμε στα 12 μίλια, να βγούμε στα διεθνή ύδατα, ώστε να γίνει μετεπιβίβαση. Δεν κάναμε επιβίβαση από κάποιο λιμάνι. Συνεπώς, αυτό το οποίο έγινε είναι απολύτως νόμιμο, μία μετεπιβίβαση εμπλό, η οποία βέβαια ήταν και υποχρεωτική, καθότι φαινόταν ότι υπήρχαν δυσκολίες η ελληνική κυβέρνηση να σηκώσει το βάρος ενός κατάπλου και ενός απόπλου αυτού του πλοίου στα λιμάνια του. Εκτός από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και το Βαγγέλη Πυσία, το Εστέλ μεταφέρει το Λουκά Σταμέλο και το Μιχάλη Τεκτόπουλο, μέλη της γραμματείας της πρωτοβουλίας Ένα Καράβι για τη Γάζα. Συνολικά η αποστολή αριθμεί 30 ακτιβιστές από τον Καναδά, τη Φιλανδία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελλάδα. Ανάμεσά τους, 3 ακόμη ενεργά μέλη εθνικών κοινοβουλίων. Συμμετέχουμε και εμείς ενεργά σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το Εστέλ, το εστιοπλοϊκό, θέλοντας να αναδείξουμε το ζήτημα του αποκλεισμού της Γάζας και να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό, ο οποίος εξοντώνει έναν λαό. Οι Έλληνες ακτιβιστές, μιλώντας στην Κρήτη TV, απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση να προστατεύσει την αποστολή, καθώς φέρονται αποφασισμένοι να αναμετρηθούν με τους Ισραηλινούς. Οι πληροφορίες δεν είναι και πολύ καλές. Είναι αρκετά πιθανό να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την αποστολή. Ωστόσο, εμείς θα επιμείνουμε να προσεγγίσουμε και να φτάσουμε στη Γάζα. Και αν θέλετε, καλούμε και από το καράβι τις κυβερνήσεις και την ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει αυτή την νόμιμη αποστολή. Το πλοιάριο του Στόλου της Ελευθερίας καταφθάνει στο σημείο του ναυτικού αποκλεισμού το Σάββατο.